Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σταμάτητη αιμορραγία σε έμψυχο δυναμικό και τεράστιες απώλειες οπλικά συστήματα και μέσα για Μόσχα και Κίεβο. Σύμφωνα με διεθνέ μέσο μαζική ενημέρωση, οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν ασταμάτητα στρατιωτικέ απώλειε, έχοντα χάσει περίπου 310.000 στρατιώτε. Γεγονό που του όθησε να προβούν σε μυστική επιστράτευση, καλώντα 25.000 νεοσύλλεκτου σε δύο εβδομάδε. Μια νέα δήλωση του Δημήτρη Μετβέντεφ, αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αποκάλυψε σημαντική αύξηση του ρυθμού της μυστικής επιστράτευσης. Ειδικότερα την 5η 9 Νοεμβρίου του 2023 είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν προσληφθεί με σύμβαση 410.000 άτομα. Προφανώς ήταν τα στατιστικά της προηγούμενης ημέρας της 8 η Νοεμβρίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία με τη δήλωση που έκανε αυτό ο αξιωματούχο πριν από δύο εβδομάδε. Σύμφωνα με αυτή τη δήλωση, ο συνολικό αριθμό των ρωσικών στρατευμάτων από την αρχή του έτου ανήλθε σε 385.000 άτομα στι 25 Οκτωβρίου του 2023. Η σύγκριση των αριθμών επιτρέπει να εξαχθεί ένα συμπέρασμα ότι ο συνολικό αριθμό του προσωπικού που στρατολογήθηκε από τον ρωσικό στρατό ανήλθε σε 25.000 άτομα σε 14 ημέρε. Αυτό δίνει λόγους να πιστεύουμε ότι το μέσο ποσοστό μυστικής επιστράτευσης είναι 1.725 άτομα την ημέρα. Ο Ρωσικός στρατός πραγματοποιεί επίθεση προς την αυτή ΙΦΚΑ διασπώντας την Ουκρανική άμυνα κατά μήκο τη σιδηρογραμμικής γραμμής σε ολόκληρη τη βόρεια πλευρά. Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο και για την τακτική ήττα των Ουκρανικών εναπλών δυνάμεων. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις επιθέσεις τους δυτικά του Σιδηροδρόμου προς την κατεύθυνση του Στεπόβοη την ώρα που οι προκεχωρημένες δυνάμεις τους έχουν ήδη σέλθει στα περίχωρα του χωριού πλήττοντας τον εχθρό. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στη βραδινή αναφορά ανέφερε ότι στην κατεύθυνση Αυντίβκα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με την υποστήριξη της αεροπορίας διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις ανατολικά των Νοβουκαλίνοβιε, Στεπόβοε, Αυτέιβκα, Σαβέρνη και νότια του Τονέκογε. Από το πρωί της 10ης Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί 21 επιθέσεις στην περιοχή αυτή. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι αφενό η Ουκρανική επίθεση σε όλα τα μέτωπα δεν σημείωσε καμία αξιοσημείωτη επιτυχία, έχοντα πολλέ απώλειε με του Ρώσου να μείνονται στεναρά, και αφετέρου ότι λόγω τη επιστράτευση που πραγματοποιεί η Μόσχα, πολύ σύντομα θα αναλάβει τον έλεγχο των επιχειρήσεων, πραγματοποιώντα εφ' εξή μονομερό επιθετικέ επιχειρήσει ευρεία κλίμακα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.